Ένα παρασκήνιο το όπου με τσεκάρει. Πρώτα να πάμε να δώσω την καλησπέρα μου στον κύριο Πάρη Κουρτζίδη. Είπαμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα που ξεκίνησαμε χθες σήμερα. Πρώτα να ρωτήσω, κύριε Κουρτζίδη, αν έχουμε κανένα νεότερο από την υπόθεση με τον Στέφανο Χίο. Ο Χίος πώς είναι, τι κάνει, έχετε εικόνα? Είναι σε καλύτερη κατάσταση και όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, ότι σήμερα μάλλον θα μπορέσει να δώσει κάποια κατάθεση στους αστυνομικούς, ναι, για όσα τραγικά έζησε έξω από το σπίτι του. Εχθές που σας ρώτησα για την απόπειρα δολοφονίας, γιατί αυτή είναι μια μαφιόζικη εκτέλεση, είπατε ότι έχετε κάτι στο νου, δηλαδή κάτι σκέφτεστε, κάπου μπορείτε να αποδώσετε. Κοιτάξτε, είναι τρία τα σενάρια που εξετάζουν, με το πιο αδύναμο αυτό της τρομοκρατικής ενέργειας. Τα δύο πιθανά που βλέπει η ελληνική αστυνομία είναι είτε από το προσωπικό του περιβάλλον κάποιες διαφωνίες, κάποιες διαφορές που μπορεί να είχε, ή για λόγους δημοσιευμάτων του που κάποιος μπορεί να έχει ενοχλήσει. Ο ίδιος και το περιβάλλον του εστιάζονται σε αυτό. Και μάλιστα επικεντρώνονται στο ότι επανειλημμένα είχαν κάνει αιτήματα για την προστασία του και προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και ως προς τον υπουργό, τους νυν εννοώ, οι οποίοι αρνούνταν να του δώσουν κάποια φύλαξη. Του είχαν προσωρινά δώσει έναν αστυνομικό, που εγώ έχω πει πολλάκις ότι ένας ίσον κανένας, καλύτερα να μην δίνουμε ποτέ έναν. Είναι κοροϊδία, είναι απλά και μόνο για να καλύπτουν λίγο τη θέση τους και κατά τα λοιπά να περνάνε το μήνυμα ότι ο άλλος ο στόχος είναι ευάλωτος. Οπότε στο Χίο δώσε ένα αστυνομικό και τον πήραν μετά. 24 ώρες το 24ωρο, να μην αναπνέει, να μην ανασένει και να φυλάει ένα στόχο. Δεν γίνεται. Και τον πήραν πίσω τον αστυνομικό τελικά, κύριε Κουρτζίδη? Τον πήραν πίσω τον αστυνομικό. Και μάλιστα επειδή ο ίδιος είχε προκαλέσει, και σωστά του αφαιρέσαν την άδεια οπλοφορίας, επειδή είχε προκαλέσει ένα περιστατικό με έναν δικαστικό επιμελητή. Οπότε τα μέτρα προστασίας του ήταν... Αλλά και αστυνομικό δεν είχε ο Χίος και δεν οπλοφορούσε, έτσι? Ακριβώς. Ναι. Και το μόνο του μέτρο προστασίας ήταν δικό του, να αλλάζει συνέχεια αυτοκίνητα, γιατί προφανώς δείχνει και αυτή ακόμα η επιλογή του ότι δεχόταν απειλές. Να σου πω κάτι όμως τώρα, να πάω λίγο στο ανθρώπινο κομμάτι. Είναι και έστω και δημοσιογραφικά, είναι ζωή αυτή, δηλαδή να αλλάζεις αυτοκίνητα, να κυκλοφοράς με όπλο και να έχεις ανθρώπους ή αστυνομικούς να σε φυλάνε? Δεν είναι ζωή και γι' αυτό είναι αυτό που σας έλεγα χθες, κύριε Μπουζού. Έχουν τεράστιες ευθύνες, καταρχάς η πολιτική και αμέσως μετά η δικαστική. Αν θέλετε και δύο πλευρές, και δύο πλευρές. Εννοώ ισότιμα. Οι ευθύνες τους είναι αφενός ότι δεν παίρνουν αυτά που πρέπει να πάρουν ως μέτρα και ως αποφάσεις, και αφετέρου βλέπουμε να συνομιλούν, να συναλλάσσονται με ανθρώπους του υπόκοσμου, του παρακράτους ή και με επιχειρηματίες που έχουν εκκρεμότητες. Ωραία, κύριε Κουρτζίδη, εγώ θέλω να μιλήσω στο ανθρώπινο, δηλαδή σε αυτό το κόστος της δημοσιογραφίας, καλή ή κακή, όποια και αν είναι, όταν αναγκάζεσαι να περιορίσεις την ατομική σου ελευθερία, την προσωπική σου ελευθερία, αναγκάζεσαι να κοιμάσαι με το όπλο δίπλα σου, αναγκάζεσαι να αλλάζεις αυτοκίνητα για να μην δίνεις στόχο, αναγκάζεσαι να έχεις αστυνομικούς ή να μην έχεις αστυνομικούς και να τρέμει το φιλοκάρδι σου, και να βλέπεις εδώ τώρα ότι πάμε να γίνουμε Μποκοτά και σε περιμένουν κάτω από το σπίτι σου και σε πυροβολούν δύο φορές. Και αν δεν είχε μπλοκάρει το όπλο, δεν θα υπήρχε Χίο σήμερα. Ακριβώς, και αν δεν είχε αστοχήσει παρατρίχα ο εκτελεστής του, έτσι. Ναι. Διότι λέμε ότι πέρασε λίγα εκατοστά, ξέρω, από την, ή χιλιοστά, δεν ξέρω, από την καροτίδα και λίγο πάνω από την καρδιά του. Ναι. Επομένως, θα μπορούσε κιόλας ήδη να είχε πεθάνει. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας θέσω για να το κλείσουμε. Τι βλέπετε να γίνεται με τον Νουρ Ουάν, εκεί με το ναρκοπλοίο? Θα έχουμε εξέλιξη? Αυτό πείτε μου και κλείνουμε. Κοιτάξτε, αν δείτε, όταν από τη μία δεν βλέπουμε καμία εξέλιξη, δηλαδή ψάχνουμε ανακριτή. Εμείς έχουμε γράψει ότι σε λίγο θα βάλουν αγγελία για να βρουν. Ίσως προκήρυξουν και διαγωνισμό στο εξωτερικό για να βρουν ανακριτή. Και από την άλλη, τρέχουν διαδικασίες σε επίπεδο εσωτερικών υποθέσεων. Διαδικασίες που προσπαθούν έναν υπερβάλλοντα ζήλο να απαλλάξουν τους κατηγορημένους, στους οποίους εγώ δεν λέω αν είναι ένοχοι ή αθώοι. Αλλά από τη μία υπάρχει ένας ζήλος και από την άλλη δεν υπάρχει. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την εξέλιξη τη συγκεκριμένη, για τη συγκεκριμένη δικογραφή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουρτζίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Καλά.
Ευχαριστώ. Επίσης.